Γεια σας φίλοι μου, το ταξίδι στην ιστορία συνεχίζεται. Ένα ακόμα βίντεο του Traveling History ακολουθεί. Στο σημερινό βίντεο θα σας παρουσιάσω το πεδίο του Άρεως. Το πεδίο του Άρεως είναι το μεγαλύτερο δημόσιο άλσος της Αθήνας και οφείλει το όνομά του λόγω των στρατιωτικών γυμνασίων της Φρουράς των Αθηνών που διεξάγονταν εκεί μπροστά στον ναό των Ταξιαρχών κατά την Οθωνική περίοδο. Στην κεντρική είσοδο του πεδίου του Άρεως βρίσκεται ο έφηπος Ανδριάντας του βασιλιά Κωνσταντίνου του Πρώτου. Το γλυπτό φτάνει σε ύψος τα 6 μέτρα και είναι κατασκευασμένο από ορίχαλκο. Απεικονίζεται ο βασιλιάς Κωνσταντίνος ως στρατιλάτης με ράβδο στο δεξί χέρι και τα ενία του αλόγου στο αριστερό. Το γλυπτό στηρίζεται σε ψηλό καμπυλωτό βάθρο και εγκαινιάστηκε από τον δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά στις 9 Οκτωβρίου 1938. Είναι έργο του Ιταλού γλύπτη Φρανσέσκο Παρίζη. Το άλσος αυτό έχει έκταση 277 στρέμματα συμπεριλαμβανομένου και του λόφου Φινόπουλου. Βρίσκεται βορειοανατολικά της πλατείας Ομονίας, από την οποία απέχει 1 χιλιόμετρο. Οι οδοί που περικλείουν το άλσος είναι η Μαυροματαίων, η Ευελπίδων, η Πριγκυπωνήσων και η Λεωφόρος Αλεξάνδρας. Το 1861 φιλοξένησε τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ιππικού. Μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα ήταν τόπος περιπάτου και σημείο εορταστικών εκδηλώσεων. Ήταν επίσης σημείο συνάντησης όχι μόνο των κατοίκων, αλλά και των αριστοκρατικών οικογενειών που περιφέρονταν στην περιοχή με τα άλογά τους. Το 1887 υπογράφεται από τον βασιλιά Γεώργιο τον Πρώτο το πρώτο βασιλικό διάταγμα που θα ορίσει το πεδίο του Άρεως ως κοινόχρηστο χώρο αναψυχής. Λίγα χρόνια αργότερα, ένα μεγάλο μέρος της αρχικής έκτασης του πεδίου του Άρεως θα δεσμευτεί για την ανέγερση της Σχολής Ευελπίδων με τη δωρεά του Γεωργίου Αβέροφ σε σχέδια του Ερνέστου Τσίλερ. Το 1922, μετά την μικρασιατική καταστροφή, στο πεδίο του Άρεως φιλοξενήθηκαν χιλιάδες πρόσφυγες σε σκηνές αλλά και πρόχειρα παραπήγματα. Το 1934, ο τότε Υπουργός Συγκοινωνιών Πέτρος Ράλης συγκρότησε την Ανώτατη Πολεοδομική Επιτροπή προκειμένου να προστατευτεί η δημόσια αισθητική των Αθηνών, με αποτέλεσμα την τελική προστασία του άλσους από την ανεκοδόμηση. Τότε είναι που αποφασίζονται η δημιουργία άλσους, χώρου περιπάτου και αναψυχής, με κυκλοφορία μόνο των πεζών, ανοιχτού και τις νυχτερινές ώρες, η ανέγερση κέντρων αναψυχής και η διατήρηση των υπαρχόντων ναών, χωρίς ιδιαίτερο αύλιο χώρο. Τότε επίσης έγιναν και τα μεγαλύτερα έργα υποδομής, όπως οι κολόνες φωτισμού, το αρδευτικό σύστημα, το συντριβάνι, η νέα χάραξη μονοπατιών και άλλα. Η πρώτη ουσιαστική ανάπλαση σταμάτησε με την κήρυξη του πολέμου. Στην βόρεια πλευρά του πεδίου του Άρεως υπάρχει και το ιστορικό θέατρο Άλσος, γνωστό ως κτίριο Οικονομίδη, από το όνομα του γνωστού ηθοποιού, συγγραφέα και παρουσιαστή Γιώργου Οικονομίδη. Το θέατρο παρέμενε κλειστό για αρκετά χρόνια, τα τελευταία όμως χρόνια άνοιξε ξανά και δημιουργήθηκε ένας πολύ όμορφος χώρος αναψυχής, εστίασης και θεάματος.
βορειοδυτική πλευρά του Άλσους, στη συμβολή των οδών Μαυροματέων και Ευελπίδων, υπάρχουν οι εγκαταστάσεις του Πανελλήνιου Γυμναστικού Συλλόγου, μια έκταση που είχε ήδη δοθεί από το 1924 από την Χρηματική Εταιρεία Δημοσίου. Μέσα στο Άλσος υπάρχει η Λεωφόρος των Ηρώων, ένας δρόμος μνήμης για τους ήρωες του 1821 που εγκαινιάστηκε την 25η Μαρτίου του 1937. Μεταξύ άλλων υπάρχουν οι πρωτομές του Παπαφλέσσα, της Λασκαρίνας Μπουμπουλίνας, του Παλαιών Πατρών Γερμανού, του Οδυσσέα Ανδρούτσου, του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, του Αθανάσιου Διάκου, του Γεώργιου Καραϊσκάκη, του Νικηταρά, του Εμμανουήλ Παπά, του Δημητράκη Πλαπούτα. Στη δυτική πλευρά του πεδίου του Άρεως υπάρχει το εστιατόριο καφέ Green Park. Αυτός ο χώρος ξεκίνησε τη δεκαετία του 1930. Μετά τη διακοπή λειτουργίας του το 2008, επαναλειτουργήσε τα τελευταία χρόνια και δημιουργήθηκε ένας υπέροχος χώρος με καταπράσινο κήπο και υδάτινες εγκαταστάσεις. Στην νότια πλευρά του Άλσους βρίσκεται το μνημείο της Θεάς Αθηνάς, το οποίο κατασκευάστηκε το 1952 και είναι του γλύπτη Βάσου Φαλιρέα. Είναι αφιερωμένο στους Βρετανούς, Αυστραλούς και Νεοζηλανδούς συμμάχους που έχασαν τη ζωή τους στην Ελλάδα κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γι' αυτό και υπάρχουν οι αντίστοιχες σημαίες στο μνημείο. Μέσα στο Άλσος υπάρχουν δύο ναοί, ο Ιερός Ναός των Ταξιαρχών και ο Ιερός Ναός του Αγίου Χαραλάμπους. Ο Ιερός Ναός των Ταξιαρχών είναι το αρχαιότερο κτίσμα του Άλσους, μία από τις πιο εντυπωσιακές εκκλησίες που μπορεί κανείς να δει στην Αθήνα. Είναι ένας μεσαιωνικός ναός που χρονολογείται από τον 16ο ή 17ο αιώνα και είναι γεμάτος αγιογραφίες, χτισμένος πάνω στα θεμέλια παλαιότερου ναού. Πρόκειται για ναό σταυροειδή με κυλινδρική καμάρα αντί για τρούλο. Προάβλιο χώρο του Ναού των Ταξιαρχών υπάρχει το κενοτάφιο του Αλέξανδρου Ψηλάντη, φιλοτεχνημένο κατά πάσα πιθανότητα από τον Λεωνίδα Δρόση το 1869, με σκοπό να μεταφερθούν σε αυτό τα οστά του αρχηγού της Φιλικής Εταιρείας.
Εκεί υπάρχουν επίσης το ηρώο των ιερολογητών που έπεσαν στη μάχη στον Δραγατσάνη, η προτομή του υπολοχαγού Αλέξανδρου Κραΐδη και το μνημείο των πεσόντων φιλελλήνων κύριος Ιταλών στη μάχη του Δομοκού. Ο ναός του Αγίου Χαραλάμπους βρίσκεται στα ανατολικά του ναού των Παμεγίστων Ταξιαρχών, στις ανατολικές παρυφές του πεδίου του Άρεως. Σε επιγραφή που βρίσκεται σε τοίχο του ναού, αναφέρεται ως έτος θεμελίωσης το 1929 από μικρασιάτες πρόσφυγες, οι οποίοι έφεραν μαζί τους την εικόνα του Αγίου Χαραλάμπους. Το μεγαλύτερο μέρος της εικονογράφησης έγινε από τον αϊβαλιώτη αγιογράφο και λογοτέχνη Φώτη Κόντογλου και τους συνεργάτες του Σπυρίδωνα Παπανικολάου και Νικόλαου Ιωάννου σε διαδοχικές φάσεις τη χρονική περίοδο 1954 έως 1958. Εκτός από το θέατρο Άλσος, εντός του πεδίου του Άρεως, υπήρχαν άλλα δύο θέατρα. Αυτό του Χατζίκου που βρισκόταν δίπλα στις εγκαταστάσεις του Πανελληνίου και ένα ακόμα που ανήκε στον Μάνο Κατράκη και αργότερα πέρασε στα χέρια της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Το δεύτερο που αναφέραμε βρισκόταν στο χώρο αυτό. Μέσα στο Άλσος υπάρχει επίσης το σπήλαιο του Πανός ή αλλιώς σπηλιά, μια εικαστική σύνθεση από πέτρα του Γλύπτη Βασάλου στη δυτική πλευρά του Άλσους, το οποίο δημιούργησε το 1962. Λέγεται επίσης ότι κάποιες από τις πέτρες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν εκεί από την περίοδο του αναθέματος κατά του Ελευθερίου Βενιζέλου. Μέσα στο Άλσος υπάρχει και το Μνημείο Πεσόντων του Ιερού Λόχου 1942-1945. Ο Ιερός Λόχος ήταν ελληνική στρατιωτική μονάδα που συγκροτήθηκε το 1942 στη Μέση Ανατολή με διοικητή τον Χριστόδουλο Τσιγάντε. Τον Ιερό Λόχο συγκροτούσαν Έλληνες αξιωματικοί, αλλά και μαθητές της στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων, οι οποίοι συμμετείχαν σε καταδρομικές και εγκαθαριστικές επιχειρήσεις σε συνεργασία με τις συμμαχικές δυνάμεις Άγγλους, Γάλλους, Νέους Ζηλανδούς, με σημαντικά αποτελέσματα στη Βόρεια Αφρική και στο Αιγαίο. Άλλο ένα πολύ όμορφο σημείο μέσα στο Άλσος είναι ο λεγόμενος Ροδόνας, μια σπυροειδή διαδρομή με τριανταφυλιές και παγκάκια. Εάν σας άρεσε το βίντεο αυτό, κάντε like, εγγραφή στο κανάλι και κλικ στο καμπανάκι για να ενημερώνεστε για το επόμενο ταξίδι στην ιστορία. Πορευόμαστε στο μέλλον, μαθαίνοντας την ιστορία μας.